Πάμε σε ένα πρόσωπο που κάνει μεταγραφή, αν θέλεις. Τι εννοείς? Δηλαδή, από το θέατρο, από την μικρή οθόνη, μεταγραφή στην πολιτική. Όπα! Υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ναι. Ο κύριος Μιχάλης Αεράκης είναι μαζί μας και γνωστός και λατρεμένος βέβαια σε όλο τον κόσμο ως ο περίφημος Παπα Μιχάλης του Σασμού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά και εσείς και όσοι μας ακούνε. Τώρα, άμα πούμε με τη βοήθεια του Θεού στο Ευρωκοινοβούλιο, θα είμαστε κοντά, κύριε Αεράκη. Κοιτάξτε, δεν διαφέρω τόσο πολύ ως άνθρωπος από το ρόλο που υποδίωμαι. Οπότε, θέλω να πιστεύω ότι έχω και τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, κύριε Αεράκη, τώρα είστε στα νέα τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν τώρα, στην τελευταία φουρνιά από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Μάλλον το κρατούσε έτσι ο Σάσο και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μια υποψηφιότητα έτσι θεωρήθηκε έκπληξη και ισχυρό χαρτί όμως για το ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ισχυρό χαρτί ή αδύναμο χαρτί. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι συνυποψήφοι μου έχουν τη δική τους διαδρομή, τη δική τους ιστορία, όπως την έχω και εγώ. Με μας τυχαίνει, λόγω της δουλειάς μας, να είμαστε, ας το πούμε, πιο προβεβλημένοι, πιο γνωστοί μέσα από τη δουλειά. Όμως, αυτό το οποίο ακούω από διάφορους σε τηλεοπτικά πάνελς που λένε συμμετέχουν λαμπερά ονόματα, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Ναι. Εγώ το πολύ απλά ότι κάθε Έλληνας, συνταγματικό δικαίωμα είναι αυτό, έχει το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Uh-huh. Συνεπώς έχω δικαίωμα και εγώ και οποιοδήποτε άλλος από αυτά τα λαμπερά ονόματα, όπως το λένε κοροϊδευτικά θα έλεγα, να συμμετέχουν. Να μην κοιτάζουν ποτέ το περιτύλιγμα, το αμπαλάζ αυτού του φωτεινού ανθρώπου μέσα από τη δημοσιότητα, αλλά να εξετάζουν και να ερευνούν το περιεχόμενο που έχει. Και το περιεχόμενο που έχω εγώ προσωπικά, μια που με καλείτε να μιλήσω και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Το παρελθόν αυτό έχει ξεκινήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν ακόμα μικρός στα Νόγια, από 7 χρονών που έφυγε ο πατέρας μου στη Γερμανία. Από τότε ξεκινάει το οδηπορικό, το δικό μου, ερχόμενο στο Ηράκλειο, όπου στο Ηράκλειο χρωστάω, πραγματικά το λέω και το εννοώ, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, χρωστώ ό,τι είμαι σήμερα, γιατί από 12 χρονών στο Ηράκλειο το 67 πουλούσα λαχεία, ξέρω το Ηράκλειο σπιθαμή προς σπιθαμή, δούλευα σε κινηματογράφους πουλώντας λεμονάδες, πατάτες, τσίπς, όπως λέω τότε, σε κρεοπολία, στη λαχαναγορά. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω υποστεί αυτό που λένε πόνο, μοναξιά, και τώρα που μεγάλωσα και επειδή η δουλειά μου είναι μια δουλειά προσφοράς, ο καλλιτέχνης προσφέρει στην κοινωνία μέσα από την τέχνη του για να κάνει τον κόσμο καλύτερο, να του δώσει ερεθίσματα, σκέψεις. Αυτή είναι η δουλειά μου. Το συμπυκνώνω έτσι για την ωφελημότητα του χρόνου. Και σε αυτή την ηλικία που έχω φτάσει πια, όλα αυτά τα δανεικά τα οποία έχω εισπράξει από τότε που γνώρισα τον κόσμο, από ό,τι έχω διαβάσει μέσα από το θέατρο, μέσα από την ανάγνωση κλασικών συγγραφέων, φιλοσόφων κτλ., αυτά χαρακτηριστικά λέω ότι είναι δανεικά. Ήρθε η ώρα αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω, πάντα με μία διάθεση αγάπης και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, και ο κόσμος κρίνει. Εξάλλου, αυτό που λέμε εθελοντισμός, αυτό το πράγμα με τον εθελοντισμό είμαι ποτισμένος πολλά χρόνια. 19 χρόνια μπαίνω βγαίνω στις φυλακές
όχι για να μάθω τι έκανε ο κάθε φυλακισμένος, δεν ενδιαφέρει και δεν μπήκα από μια κουτσομπολίστικη διάθεση, όσο να κουβεντιάσω με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος με ενδιαφέρει. Η πολιτική μου, η προσωπική, είναι καθαρά ανθρωποκεντρική. Με το να κάνω μαθήματα σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, φυλακές, με το να πηγαίνω σε συλλόγους καρκινοπαθών, εδώ κυρίως για γυναίκες, εδώ στην Αθήνα, και να προσφέρω ό,τι μπορώ μέσα από την τέχνη μου. Σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, ομιλίες δεξιά και αριστερά. Από αυτά τι αποκομίσατε, κυρία Ιράκη, τι σας δίδαξε αυτή η ενασχόληση, εσάς έτσι σε προσωπικό επίπεδο? Με βλέπετε και κουνώ το κεφάλι μου. Ναι. Αφόρητη μοναξιά έχει ο κόσμος, παιδιά. Αφόρητη μοναξιά και πόνο εσωτερικό, που όλα αυτά προέρχονται από την κακή ποιότητα της ζωής τους. Η ακρίβεια είναι πολύ ψηλά. Δεν μ' αρέσει, όπως χαρακτηριστικά λέω, να βλέπω ένα γέροντα ή μια γερόντισσα στη λαϊκή αγορά και να κουταλομετρά σε ένα μικρό πολλάκι να βγάλει το 1 ευρώ, 2 ευρώ για να αγοράσει ένα λάχανο, ή κάποιοι άλλοι να περιμένουν στη γωνία να τελειώσει η λαϊκή για να πάρουν τα εναπομείναντα, αυτά τα οποία έχουν πετάξει. Επειδή είμαι ηθοποιός, εγώ λειτουργώ με εικόνες, αλλά κυρίως με συνέστημα. Και αυτό το συνέστημα είναι που με οδήγησε στο να μεταπηδήσω, ας το πούμε, σε ένα άλλο στίβο. Στίβο προσφοράς, το λέω, παρά του ότι έχει απογοητευτεί ο κόσμος από πολιτικές και πολιτικούς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Δεν πάω να κάνω καριέρα. Απλά να βοηθήσω και να συνδράμω σε μια τιμητική πρόσκληση που είχα από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Συνεννοηθήκαμε πολύ γρήγορα με τα βλέμματά μας λόγω εντοπιότητας και έτσι αποφάσισα να πω αυτό το ναι. Πάντως, κυρία Ιράκη, αν μου επιτρέπετε, αυτές οι εκλογές, αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, είναι και δομικά δύσκολες, ακόμα και για την ίδια την Ευρώπη. Θέλω να πω ότι όποιος από εσάς εκλεγεί και φτάσει στην Ευρωβουλή, έχει πολλή δουλειά μπροστά του, έχει πολλά πράγματα που πρέπει να φέρει στο προσκήνιο, να τα υποστηρίξει και να μας υποστηρίξει. Σωστά είναι αυτά που λέτε. Οι ευρωβουλευτές είναι 21 στους 705. Εκεί, ξέρετε, στην Ευρώπη, δεν ξέρουν ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ομάδα ευρωβουλευτών που πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι όλοι αγωνίζονται και υπερασπίζονται, ή έτσι πρέπει να είναι, τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Δεν υπάρχουν οι κομματικές και πολιτικές οξύτες μιας άλλης εκλογικής αναμέτρησης, που είναι οι βουλευτικές εκλογές ή ακόμα και οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί όλοι οι άνθρωποι που θα πάνε αύριο μεθαύριο, ή που είναι σήμερα ή που ήταν χθες, υπερασπίζονται τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Και ήταν και ένας πρόσθετος λόγος που είπα το ναι, επειδή ως άνθρωπος δεν μου αρέσουν οι οξύτητες. Και για να χρησιμοποιήσω και το τίτλο της σειράς μας, άνθρωπος του σασμού. Εκεί που υπάρχουν αντιθέσεις, εκεί ακριβώς θέλω να μπω και να τους τα σιάξω, να το πούμε στη γλώσσα τη δική μας, αν μπορέσω. Πάντως και αντιθέσεις πολιτικά, κυρία Ιράκη, βλέπουμε ότι εδώ και σε εγχώριο επίπεδο υπάρχουν και παραμένουν για τα καλά, έτσι. Και ανάμεσα και στους πολιτικούς αρχηγούς τους ίδιους. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν, όλοι το βλέπουν. Ασφαλώς, και υπάρχουν, ο καθένας υπερασπίζεται το χώρο του, το κόμμα του, ανάλογα με την πολιτική ματιά την οποία έχει. Και καλά κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε επίπεδο εκλογών, βουλευτικών εκλογών,
γιατί είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, όπως σας είπα, οι οξύτητες, τα μαχαιρώματα, τα διάφορα πράγματα τα οποία υπάρχουν, εμένα δεν με αφορούν. Εγώ εύχομαι από καρδιάς πραγματικά καλή επιτυχία, όχι μονάχα στους συνυποψηφίους μου, αλλά και στους υποψήφιους όλων των κομμάτων. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι όποιος κι αν είναι αυτός που θα εκλεγεί, θα τιμήσει ένα εθνόσημο που θα έχει εδώ στην καρδιά του που λέγεται Ελλάδα. Έτσι μπαίνω, θα μου πείτε, πολύ ρομαντικό. Εσείς ρομαντικά το βλέπετε, κυρία Ιράκη. Πολύ ρομαντικό και ένα ζητούμενο βεβαίως είναι τι θα αντιμετωπίζετε, ναι, εκεί, σωστά. Κοιτάξτε, ρομαντικός είμαι, η φύση της δουλειάς μου. Είναι τέτοια που θέλω, δεν θέλω. Έτσι μεγάλωσα, έτσι βλέπω τον κόσμο, την κοινωνία γενικότερα. Ρομαντισμός είναι αυτός. Πείτε τον όπως θέλετε. Εγώ όμως, ανακαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του εαυτού μου μέσα από τη δουλειά μου, έχω καταλάβει ένα πράγμα, ότι πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί γενικότερα, όχι τιμωρητικοί ή εκδικητικοί. Για τα πάντα υπάρχει μια λύση. Στα πάντα μπορεί να υπάρξει και να μπει στη μέση η θεία λέξη αυτή που λέγεται σασμός. Σε πολύ πιο άγρια περιστατικά, ακόμα και εκεί βλέπουμε στην πατρίδα μας να γίνεται σασμός. Πόσο μάλλον σε άλλου είδους αντιθέσεις που μπορεί να υπάρχουν ή αντιπαλώτες. Εμένα αυτή είναι η πίστη μου και γι' αυτό κατεβαίνω ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Εάν κριθώ από τον κόσμο ότι είμαι λίγος και ότι αυτά τα οποία λέω δεν συνάδουν με την αυστηρή πολιτική ή κομματική ματιά, ας μην με ψηφίσουν. Δεν έχω καμιά ιδιαίτερη αγωνία. Θα ήμουν όμως χαρούμενος πραγματικά και ευτυχής εάν σε αυτό τον αγώνα προσθέσω έστω 100 άτομα τα οποία ήταν να ψηφίσουν κάπου αλλού και ψήφισαν εμένα. Σε αυτό θα είμαι πραγματικά χαρούμενος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να γίνω ευρωβουλευτής. Μπαίνω σε ένα στίβο για να προσφέρω. Το αποτέλεσμα 9 Ιούνιου το βράδυ. 9 Ιούνιου, κυρία Ιράκη, 9 Ιούνιου θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι τα μηνύματα εσείς, τι αφουγκράζεστε από την ίδια την κοινωνία? Θα έχουμε τη συμμετοχή στην κάλπη. Και θα είναι χαλαρή η ψήφος, όπως συνηθίζεται να λέγεται για τις ευρωεκλογές? Συνηθίζεται να λέγεται ότι η ψήφος των ευρωεκλογών είναι μία ψήφος χαλαρότητας, ότι θέλει να στείλει ο ένας πολιτικά μηνύματα στον άλλον, εννοώ τα κόμματα δηλαδή, ναι, και όλα τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι οι ευρωεκλογές είναι ίσως και πιο σημαντικές από τις εθνικές εκλογές. Η Ευρώπη ορίζει τώρα και πολλά χρόνια τι συμβαίνει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Η Ευρώπη είναι αυτή που ανοίγει το πουγγί της, ας το πούμε, το οποίο δεν το κάνει από μεγαλοθυμία, δικά μας χρήματα είναι αυτά, να μην το ξεχνάμε, και η διαχείριση αυτών των χρημάτων γίνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Άρα για μένα η ψήφος αυτή δεν πρέπει να είναι καθόλου μα καθόλου χαλαρή, και προτρέπω τον κόσμο που μας ακούει εκείνη τη μέρα να πάνε και να ψηφίσουν συνειδητά. Ψηφίζουν την Ελλάδα. Δεν ψηφίζουν ούτε κόμματα ούτε πρόσωπα. Οφείλουν και πρέπει αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν να στείλουν 21 ικανά άτομα από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δεν υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν ο καθένας στο δικό του τομέα να προσφέρει με ανιδιοτέλεια, με αγάπη, ακόμα θα έλεγα και με λίγη αγριάδα, να το πούμε έτσι. Γιατί όχι, γιατί όχι. Όλα χρειάζονται. Αυτό σημαίνει, κυρία Ιεράκη, ότι εφόσον βρεθείτε, μιας και το δικό σας μητερίζει είναι ο πολιτισμός, είναι η τέχνη. Ναι, ναι.
Εφόσον βρεθείτε στην Ευρωβουλή, αυτή θα είναι η αφετηρία σας, από εκεί θα ξεκινήσετε? Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σε μια επιτροπή που έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή, με την ενεργειακή πολιτική και όλα αυτά. Υπάρχουν πολύ πιο ικανοί και άξιοι από εμένα για να ασχοληθούν με τέτοιου είδους θέματα. Ασφαλώς και θα ασχοληθώ στην Επιτροπή που είναι Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Εκεί νομίζω ότι θα μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ. Δεν γνωρίζω τα πάντα, είμαι διατεθειμένος όμως να μάθω ακόμα και αυτά τα οποία δεν ξέρω ή δεν υποψιάζομαι. Έχω όρεξη, έχω αγάπη, έχω μεράκι, έχω ανιδιοτέλεια και αγαπώ όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και την επομένη εκλεγώ, δεν εκλεγώ. Εγώ όταν πίνω καφέ δεν επιλέγω ως συνομιλητή μου ένα ομοειδεάτη μου για να πιω τον καφέ. Δεν με αφορούν εμένα αυτά τα πράγματα. Με αφορά ο άνθρωπος, γι' αυτό σας είπα και πριν ότι η πολιτική μου, η προσωπική είναι καθαρά ανθρωποκεντρική. Είναι πολύ σημαντικό να μου λέει ο Μπαρμπαθανάς εδώ στο Γκίζι που πίνω τον καφέ μου, 89 ετών, που προέρχεται, είναι από το χώρο της δεξιάς, πολλά χρόνια. Να λέει ότι έχω να ψηφίσω από το 2000 και είπα στο γιο μου που είναι δικηγόρος να μου φέρει τα δικαιώματα να ψηφίσω εδώ στην Αθήνα γιατί θέλω να σε ψηφίσω. Αυτή είναι η ύψιστη τιμή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος αυτής ηλικίας και αυτής της ιδεολογικής ματιάς, να το πούμε έτσι, για μένα. Αυτό είναι άκρος τιμητικό. Βέβαια. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αϊράκη. Έχετε και τον προεκλογικό αγώνα. Θα συνεχίσετε όμως και με τα γυρίσματα? Θα προλάβετε όλα? Πάτε μη τυχόν και χαθεί η σειρά, το καταλαβαίνετε. Γιατί ξέρετε, είστε τώρα μια εμβληματική φυσιογνωμία και στο σύριαλ στο Σασμό. Πες ότι είσαι τηλεθεατής. Μα είμαι, γιατί να μην το πω. Πριν από εσάς, από γύρισμα έρχομαι. Δηλαδή, πριν από μία ώρα περίπου. Επειδή γραπτήκανε διάφορα ότι ο Αϊράκης τώρα που είναι υποψήφιος θα κοπεί από το Σασμό. Λοιπόν, διαβεβαιώνω και όλους τους φίλους που μας ακούνε ότι ο Σασμός χωρίς τον παπά Μιχάλη δεν μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν ο παπά Μιχάλης, κατά κόσμον Μιχάλης Αϊράκης, συνεχίζει κανονικά τα γυρίσματά του και θα είναι μέχρι τέλος, περίπου 4 με 5 Ιουλίου που θα τελειώσουν. Α, έχετε ακόμα. Ναι. Μισό λεπτάκι, μισό. Είπατε περίπου 4 με 5 Ιουλίου που θα τελειώσουν τα γυρίσματα ή οι προβολές? Προβολές. Τα γυρίσματα θα τα τελειώσουμε περίπου εκεί κοντά, γύρω στις 20-25 Ιουνίου. Αλλά οι προβολές θα είναι μέχρι τις 4-5 περίπου τώρα Ιουλίου. Και έτσι θα κλείσει ένας πολύ μεγάλος κύκλος και θα είμαι και πολύ ευτυχής, αν και το διαπιστώνω, μέσα από τη σειρά μας που έχουν περάσει πάρα πολλά μηνύματα, εάν κάποιοι άνθρωποι επαναπροσδιορίσουν κάποιες σκέψεις που είχαν ή έχουν στο μυαλό τους γι' αυτό το κριτικό ασυκλίκι που λέμε ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ας χαμηλώσουμε λίγο τον πόη του εγωισμού, παιδιά, και ας παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας μια άλλη κοινωνία. Δεν μου φταίει εμένα ο εγγονός μου να είμαι εγώ παραβατικός και να έχω κάνει τα μύρια όσα. Δηλαδή αυτό θα κληρονομήσω στον εγγονό μου. Αυτό είναι λάθος και είναι και αυστηρά προσωπικό και εγωιστικό. Επανέρχομαι λοιπόν ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε συγχωρητικοί στο βάθος του χρόνου, να κλείσουν οι πληγές, γιατί και λόγω των ημερών που έχουμε μπει στην καλοβδομάδα, αν δεν περάσει ο κάθε άνθρωπος το δικό του Γολγοθά, το δικό του ανήφορο και δεν σηκώσει το προσωπικό σταυρό του Ανάσταση, δεν θα δει ποτέ. Εγώ λοιπόν είμαι της άποψης ότι ο καθένας που σηκώνει το δικό του σταυρό, που είναι της οικογένειάς του, τα οικονομικά, όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει ένας πονεμένος και δυστυχισμένος άνθρωπος,
Όλα αυτά είναι μια δοκιμασία. Κύριε Αράκη, νομίζω κρατήσατε το πραγματικά με το καλύτερο μήνυμα το δικό σας. Έτσι κλείνουμε τη δική σας παρουσία και την εκπομπή, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ένα καλό αγώνα και καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά.